Καλημέρα και από μένα. Όταν είδα το θέμα ήταν μια έκπληξη ευχάριστη για μένα, γιατί θα έλεγα ότι έχω μια ιδεολειψία με την νυκτουρία και την νυκτερινή πολυουρία, και όσοι από εσάς ήσασταν σε προηγούμενα σχολεία εδώ θα θυμάστε ότι σε πολλά περιστατικά που παρουσιάζομαι βάζουμε πάντα τα θέματα που έχουν στοιχεία νυκτερινής πολυουρίας. Αυτή την εποχή πλέον ζούμε στον αστερισμό της νυκτουρίας. Για κάποιο λόγο περνάμε, δεν ξέρω, μια φάση που υπάρχει έτσι μεγάλη στροφή και ενδιαφέρον. Τα δύο τελευταία τεύχη και στο International Urology και στο Neurology έχουν reviews πάνω στην νυκτουρία. Θα προσπαθήσω στην επόμενη μισή ώρα να συνδέσω την ούρηση με τον ύπνο. Αρχικά, επειδή ακούσαν και κάποιες ερωτήσεις, να πούμε κάποια πράγματα για κάποιους ορισμούς, οι οποίοι είναι μάλλον χρήσιμοι. Η νυκτουρία είναι η αφύπνιση μία ή περισσότερες φορές στη διάρκεια της νύχτας. Το νύχτα όμως είναι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί για κάποιον που δουλεύει η νύχτα και κοιμάται την ημέρα, γι' αυτόν η νύχτα είναι η ημέρα. Άρα θεωρείται αυτό που έχει σαν ύπνο το συγκεκριμένο άτομο. Το άλλο που είναι επίσης βασικό είναι ότι πρέπει να προηγείται και να ακολουθεί ύπνος. Έτσι, γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε ερωτήσεις στους ασθενείς, τις πιο πολλές φορές μας λένε πριν πάνε για να κοιμηθούν, το θεωρούν ότι είναι πρόβλημα της νυκτουρίας. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες. Επίσης, άκουσα, έγινε κάποια συζήτηση πώς μπορούμε να διαγνώσουμε διάφορα πράγματα σε θέματα ύπνου και ούρησης. Έχουν περιγραφεί αρκετοί δείκτες που βασικά προσπαθούν να κάνουν μια διάγνωση εάν οφείλεται σε ψυχογενείς λόγους η νυκτουρία, και όταν είναι ψυχογενής μια αϊπνία, η οποία αϊπνία έχει ένα πολύ μεγάλο από πίσω κομμάτι αιτιών, ή αν είναι κάτι άλλο. Έτσι υπάρχει αυτός ο δείκτης της νυκτουρίας, που ουσιαστικά είναι ο νυκτερινός όγκος των ούρων που διαιρείται με τη λειτουργική χωρητικότητα. Αν από αυτή, εδώ βγαίνει ένας δείκτης που είναι ο προβλεπόμενος αριθμών ουρήσεων, που είναι ο δείκτης νυκτουρίας μείον 1, και στη συνέχεια, αν κανείς κάνει κάποιους υπολογισμούς και από τον πραγματικό αριθμό ουρήσεων αφαιρέσει τον προβλεπόμενο, και αυτός είναι παραπάνω από το 0, τότε κανείς σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες αιτίες νυκτουρίας που δεν οφείλονται καθαρά στην ούρηση. Ποια είναι τώρα τα αίτια της νυκτουρίας? Τα αίτια της νυκτουρίας σίγουρα μπορεί να είναι προβλήματα από το κατώτερο ορυπητικό, όπως μια υπεδραστήρια κίστη, ένα υποκιστικό κόλλημα ή μια μικρή χωρητικότητα της κίστης, αλλά μπορεί να είναι και μια νυκτερινή πολυουρία. Είναι σίγουρα μια πολυπαραγωγική κατάσταση και μπαίνει μέσα, είπαμε, η νυκτερινή πολυουρία, δυσλειτουργία στην αποθήκευση των ούρων, αλλά και οι διαταραχές του ύπνου, που επίσης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Η νυκτερινή πολυουρία μπορεί να είναι και αποτέλεσμα, βέβαια, ολικής πολυουρίας. Μπορεί να έχουμε απλά μια ελαττωμένη ποσότητα ούρων κατά την ούρηση, άρα υπάρχουν συμπτώματα αποθήκευσης, αλλά μπορεί να υπάρχει και συνδυασμός όλων αυτών των καταστάσεων. Οι ασθενείς, σε ασθενείς με νυκτουρία, το πιο συχνό ουροδυναμικό έβριμα είναι στις μεν γυναίκες επιτακτική ακράτεια, σε ποσοστό 26%, στους δε άνδρες επιτακτικότητα σε ποσοστό, μάλλον επιτακτικότητα που οφείλεται σε υπερδραστήριο εξωστήρα, στο 64% των περιπτώσεων. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες διαμαρτύρονται για επιτακτικότητα, ενώ οι άντρες όταν έρχονται για συμπτώματα απόφραξης.
Όταν χρησιμοποιήσουμε διαγράμματα όρισης, αυτά έδειξαν ότι στο 55%, είναι πολύ μεγάλο νούμερο, είχαν νυχτερινή πολυουρία, η οποία ήταν σταθέστατα πιο συχνή από την ομάδα ελέγχου. Πιστεύω ότι η ουσία είναι εδώ. Εχθές σε κάποιες ερωτήσεις που γινόσατε, είδα ότι οι ημερολόγοι όρισης ελάχιστοι από εμάς χρησιμοποιούμε. Πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε ημερολόγια όρισης? Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί εχθές κάποιες στιγμές κάποιες ερωτήσεις, εγώ δεν πιστεύω το κατάλαβα καλά, στο περιστατικό που γινόσατε ερωτήσεις, είδα ότι οι ημερολόγοι όρισης δεν φτάσαν πολύ αυτοί που θα έδιναν στον ασθενή. Θεωρώ ότι το ημερολόγιο ούρησης είναι το α και το ω για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα εργαλείο κλειδί, από το οποίο μπορούμε να δούμε πραγματικά εάν είμαστε μπροστά σε μια νυχτερινή πολυουρία ή όχι. Και αυτό βέβαια αλλάζει τη διαγνωστική μας προσέγγιση τελείως. Αν δούμε το τι καθορίζει τη συχνότητα των ουρήσεων, αυτό που την καθορίζει τι είναι? Πρώτα, ο ρυθμός παραγωγής των ούρων, η διούρηση δηλαδή. Δεύτερον, η αποθηκευτική ικανότητα της κύστης. Τι μπορεί να αποθηκεύσει η κύστη. Μετά, πώς λειτουργεί το απαγωγό κομμάτι της νεύρωσης. Πώς αντιλαμβάνεται η κύστη την κατάσταση, πώς δέχεται τα διάφορα ερεθίσματα. Και τέλος, το επίπεδο διέργεσης και ανταπόκρισης του οργανισμού. Εκεί έχει σημασία κανείς πόσο βαριά κοιμάται, έτσι, και ποιο από τα δύο στοιχεία θα υπερασχίσει κάποια στιγμή.